Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και σήμερα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Κουζίνα χωρίς σύνορα». Μια εκπομπή η οποία συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Εσωτερικών και την Κυπριακή Δημοκρατία και εκτελείται από την εταιρεία GS Europe Practices Limited. Και σήμερα, αγαπημένοι μου σεφ, ταξιδεύουμε στην Αρμενία. Αρμενία. Τόσο μακριά, αλλά τόσο κοντά. Αλλά τόσο κοντά. Βέβαια, πραγματικά. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε και στο παρελθόν με την Αρμενία, αλλά κοντά μας έχουμε δύο καινούργια πρόσωπα σήμερα. Και έτσι θα ταξιδέψουμε με μια νέα παρέα να μάθουμε άλλα πράγματα, άλλες συνταγές. Δεν τελειώνουν ποτέ τα άλλα πράγματα. Γιατί και να κάναμε μόνο για την Αρμενία, δεν τελειώνουν ποτέ. Άρα είναι καλό, ειδικά αυτό που έχουμε και σήμερα, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί βλέπω δύο κυρίες καταπληκτικές, με διάθεση και όλα αυτά, και θα δεις τι θα περάσουμε μετά. Ωραία. Να καλωσορίσουμε την Δόκτωρ Μέρη Κουτσελίνη, Διευθύντρια της Έδρας UNESCO για την Ισότητα και Δυνάμωση των Φύλων και καθηγήτρια και πρόεδρος στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κυρία Κουτσελίνη, και ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή και είστε εδώ παρόν σήμερα στην Κουζίνα Χωρίς Σύνορα. Με χαρά είμαι εδώ, ιδιαίτερα για την Αρμενία και τις διατροφικές συνήθειες. Από ό,τι ξέρω, δεν είχατε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στην Αρμενία. Όχι, δεν ταξίδεψα στην Αρμενία, όμως στην Κύπρο η αρμενική κουλτούρα γενικότερα και η επαρχία της Αρμενίας είναι τόσο οικία, τόσο αγαπητή, τόσο γνωστή, που δεν χρειάζεται κανείς να ταξιδέψει εκεί. Έχεις για να εξοικειωθεί ακριβώς με τον πολιτισμό και τις συνήθειες της Αρμενίας. Και είχατε την τύχη να γευτείτε και πιάτα από Ασφαλώς. Αρμενία. Ασφαλώς. Και ποιος Κύπριος δεν έχει. Είναι αρκετά δημοφιλής νομίζω στην Κύπρο. Άρα και σήμερα εδώ παρέα θα έχουμε την ευκαιρία να γευτούμε και από τα χεράκια της κυρίας Αλβάρτ. Good afternoon. Good afternoon. Thank you for being here with us. You are welcome. Also today. I have to comment on your lovely dress. Thank you. I'm making tonight for specially this program. So you handmade it for tonight? Yes, it's a handmake. I make specially for your program. For the occasion. Thank you. And you must be very good with your hands. You must be very artistic. Yes, you make dresses, yes. You make the paintings we see here today. Yes. So you're an artist. Yes, also the Cyprus helped me to create it, because people, it's very powerful, lovely, and they are lovely. I love them very much. They helped me very much. Thank you. Thank you, God too. God bless this country, this island. Thank you. Thank you. And you must be as artistic with cooking as you are with everything else. Yes, because food is an art. It is an art. Yeah. It is. Yeah. What have you chosen for us to taste today? Today I chose vegetarian food. Of course, it's not specially for vegetarian people. It's for fasting people, mm-hmm. because name is Pasus Tolma. Pasus, it means fasting. In Armenian, it's pas. Mm-hmm. When people getting to fast, they preparing this kind of food. And because this is full of vitamins, and it helps the people to get their vitamins, you know, to be nice, energetic, because we are full of energy, Armenians. And healthy, of course. Yes. And it's a very healthy food. It's my pleasure to represent for Cypriot people, for Armenians. Πολύ ωραία, Χρήστο μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα. Αλλά εγώ θα μιλήσω στα ελληνικά, γιατί θέλω να μεταφράσω το όνομα της κυρίας Αλβάρτ. Εντάξει, στα ελληνικά, που σημαίνει... Κόκκινο τριαντάφυλλο. Κόκκινο τριαντάφυλλο. Yes. Δηλαδή, το κόκκινο τριαντάφυλλο σημαίνει πολλά πράγματα. Έτσι. Yes. Αλλά έχει και ένα ωραίο τραγούδι, κόκκινο τριαντάφυλλο. Είναι πάθος, είναι αγάπη. Μάλιστα. Yeah. Έτσι. Έτσι σημαίνει, Αλβάρτ, κόκκινο τριαντάφυλλο. Yes, yes. It's because it's a rose. Yeah. It's symbolizing love, mm-hmm. symbolizing the colors, everything. And everything. I think. Everything. But we won't call you Red Rose today. We'll call you Alvard. Yes. Sure. Actually, I wanted to come with a rose or a dress. Red dress. Yes, thank you. Or something on your hair. Thank you very much. My pleasure. Okay, but anyway, the feeling, the heart, it's like Alvard. Yes. Like to cook, to cook food, actually, you have to be full of in love with people. Because if you don't love even people or yourself, you cannot offer healthy food. Bravo. That is the number one in the world, because Armenians, before Christ, 787 years ago, with the rich cuisine, you know, and because food
is a culture. Bravo. We have to accept it with love. Mrs. Alvard, you know that if you cook, not for your, for ourselves, yeah. Okay, yeah. For the other people. Yes. So if you feel, if you see their face when they eat, try they this. Enjoy That's your food. That's correct. This is. Gives you much pleasure. Yes. It's the best for better. Us. I don't That's know true. How can I explain, but this is the good feeling for us. If you show somebody that he doesn't like your food, yeah. of you feel course, terrible. For us, it's we destroy yeah, our well, better not to eat that food. Yes. Because so, food is full of energy. Bravo. I came today with my love, with my full of energy to bravo. Give to pass it over to us. Cypriot people, λοιπόν, and that will be. Λοιπόν, η κυρία Alvard, ξέρω είναι πολύ καλή μαγειρισά, διαθέτει και ένα χώρο αρμενικό στην οδόν Αρμενίας. Όταν διάλεξε ώρα, αρμένικο στην οδόν Αρμενίας, από αρμένικα πράγματα, αρμένικη, όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, και φτιάχνει αρμένικα φαγητά. Το πούμε έτσι. Λοιπόν, Μισ Αλβάρτ, θα κάνουμε, είπαμε, πασούς τολμά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω τα υλικά. Okay. Τώρα okay. και θα ετοιμαστούμε να το φτιάξουμε. Okay. Το άλλο θα το κάνουμε μετά. Έχουμε ακόμα μια συνταγή. That's. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για το πάσο στον μπαν. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μέτριο κραμπί. Αν μας παρακολουθούν και από αλλού, λάχανο, ολόκληρο. Yeah. Ένα φλιντζάνι πουργούρι. Ένα φλιντζάνι φακές. Mm-hmm. Ένα μέτριο κρεμμύδι. Ένα ματσάκι μαϊτανό. Ένα κουταλάκι πάπρικα. Ή αν θέλετε και καυτερό ή ο τσίλι, προαιρετικό. Exactly. Ντόματο πολτό, μια κουταλιά περίπου mm-hmm. της σούπας. Ένα φλιντζανάκι καρύδι, καρυδόψυχα εννοώ. Mm-hmm. Ένα φλιντζανάκι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και πιπέρι, that's all. Αυτό είναι. Yes. Λοιπόν. Και να πούμε σε εύχομαι ότι αν οι φίλοι δεν προλάβανε να γράψουν τελικά, τα βρίσκουν και μέσω του Facebook και στη σελίδα και βρίσκουν και την εκτέλεση της κυρίας Alvard λίγο αργότερα στο YouTube. Άρα... Είναι όλα με καθοδήγηση να τα φτιάξουν όσο τηλεφωνικά. Δεν υπάρχει θέμα να μην βρουν οτιδήποτε. Okay. Λοιπόν, στη θέση σου, κυρία Alvard, okay. ορίστε. Και οτιδήποτε βοήθεια θέλεις, εγώ είμαι okay. εδώ. All right. I need one knife. Ναι, big knife, small no, knife. No, this is okay. It's all right. This is for okay. you. We take out the... For me, I can't work with this. No, this is too big, the other yes, one sure, sure, for sure. me. Just like we take out the seeds of the... Tell me, in your country, I think that there is also salted cabbage. Yes. Chouchou, they say Cypriot. That. Ne. Yes. Yes, you we do can do also with that in winter time. In winter time, of course, but as, even now, it gives a nice taste, the yes, salted cabbage. But if we put a little lemon mm-hmm. in the water, it comes the same. Okay. There is no it's difference. A little bit salted and yes. sour, yes. not sour, little. But just a little bit. This is salt? Mm-hmm. Yes, okay. it's salt. Can I have one spoon? Of course. Big, small, okay. small. That's all right. Ωραία. We put salt to be water a little sure. bit salty. So this is like our dolmats. The same. Okay. Yeah. Λαχανόν dolmats, is that mm-hmm. we call it. Okay. We do the same thing. Yes. To be soft, to take one we by one the leaves. Like this to be the same way because Bravo. It cooks now quickly. Mm-hmm. Little bit boiled. Yes. Little bit. Just to be a little bit soft. Little bit, yeah, not too much, mm-hmm. yeah. This is a good cabbage or you can choose any other kind it's of cabbage? It's the same. No, this one is good. Mm-hmm. Green yes. This is, okay. you see, Bravo. It comes out now. Τέλεια. Perfect. Ωραία, νομίζω λίγο πολύ όλοι το γνωρίζουμε αυτό και πώς θα το κάνουμε. Yes. Και σιγά σιγά βγάζουμε, θα βγάλουμε λίγα φύλλα, δεν θα βγάλουμε όλα τώρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς... We can put it here. Μπράβο, right? ναι, ναι. I can bring also... Oh, give me no, no. something, yes. I can bring also yes. a plate, so it's gonna be better. All right. Here. Μπράβο. You said fasting tolma. Okay. But you do also a normal tolma, I mean with yes. meat and what else? I do with meat, I do with grapes leaves. Grape, mm-hmm. yes, sure, yes. Yes, it's very traditional in Armenia. Ah, that's... Yes, we eat with little garlic, with little yaourti. Mm-hmm. It's fantastic. Okay. Next time maybe I will Next can time show this we'll make to a you. Show only for Armenia. I think so. Armenian food is healthy because mm-hmm. people in Armenia, from the before Christ, they know how to cook which vegetables goes with others because mm-hmm.
it makes healthy people. Sure. That it's very important. Yes, they don't of course. Mix together anything. Mm-hmm. They know what they put and why they put any ingredient in the it's recipe. It's very yeah. important how you do what you put, because food, it's a philosophy. It's a philosophical. Mm-hmm. Of course, sure. It's not just food. And that's it. You know, when food doesn't look even nice, mm-hmm. you don't need to eat. Of course. Or, okay, and the smell. Yes. Also. Sure. After the taste, yes. okay? Because that's it. Food, you eat by your eyes, mm-hmm. not your stomach. First. 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 Κυρία Κουτσελίνη, θέλω να ρωτήσω, έχετε καθόλου χρόνο να μαγειρέψετε ή μάλλον είναι έτσι λίγο κάτι που κάνετε επιλεκτικά μόνο. Ναι, μόνο επιλεκτικά, σίγουρα. Όμως γνωρίζω αρκετά από τα αρμενικά φαγητά λόγω εξόδων, αγοράσει τιμού φαγητών κλπ. Όμως είναι απόλαυση τώρα να παρακολουθώ την εκπομπή και θα το δοκιμάσω κιόλας αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα. Ναι, και εγώ. Αντίμα θα τα καταφέρουμε και μόλις μας. Όταν η μαγειρική δεν είναι αγκαρία αλλά ευχαρίστηση, όταν έχεις το χρόνο, νομίζω ότι ανταμείβει. Και από ό,τι ξέρω και για το σεφ ειδικά, ενώ το κάνεις και σαν επάγγελμα σεφ, νομίζω σε ξεκουράζει επίσης, έτσι δεν είναι? Προσωπικά, το νομίζω το είπα και πάρα πολλές φορές, είναι ότι μπορεί να μαγειρεύω και επαγγελματικά και ξέρετε τι σημαίνει το επάγγελμα. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, τόσο ευχάριστο να το πω σε πολλές στιγμές, όσο φαίνεται όταν φτιάχνουμε τώρα ή στο σπίτι μας κάτι. Όμως δεν πάβει όταν σας αρέσει. Να το κάνεις με αγάπη και να νιώθεις ότι θέλεις να προσφέρεις και να δοκιμάσει όλο αυτός ο κόσμος από τα χέρια σου. Είναι και ευχαρίστηση. Άρα είναι ευχαρίστηση. Γι' αυτό λέω και με την κυρία Αλβάρ προηγουμένως ότι αν το κάνεις με αγάπη, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να το νιώθεις, γιατί το φαγητό είναι μία απόλαυση, είτε λίγο τρώμε είτε πολύ, mm-hmm. είναι μία απόλαυση. Και το σημαντικότερο λέω εγώ, να ξέραμε και να μαθαίναμε πόσο θα πρέπει να βάζαμε στο στόμα μας. Mm-hmm. Εκεί είναι που πρέπει εκεί να είναι, εκπαιδεύσουμε ναι, το εαυτό μας. Διότι πολλές φορές μπορεί να βάλουμε αρκετό και το στομάχι καλά και δεν απολαμβάνουμε ένα φαγητό. Ναι. Ή να φάμε πιο λίγο ας πούμε και να πούμε ωραία, τελείωσε. Το σωστό πρέπει να μάθουμε μόνο αυτό το πράγμα. Και ειδικά με όλες αυτές τις μυρωδιές και εμείς που έχουμε την τύχη να είμαστε εδώ κάθε μέρα και να γευόμαστε πράγματα τα οποία δεν τα κάνουμε καθημερινώς, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και μαθαίνουμε και τι συμβαίνει σε οποιοδήποτε σπίτι, είναι οποιοδήποτε okay. κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, Alvard, okay. we are ready with the leaves. Okay. We throw this water. We throw this water. We didn't need it actually. Yes. We and finish the boiled crumbie. We put the second program. Bravo. The okay. next step, yes, actually. Next step. It's we put a little bit we salt. We already put here. Salt. Yes, water. What? With bulguri. Bulguri and. Φακές, λάντσες. Okay. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι πουργούρι, ένα φλιτζάνι φακές, τις έχουμε βάλει μέσα και ρίξαμε ζεστό νερό, έτσι, και έχει πάρει αυτή τη μορφή. Έχει απορροφήσει φυσικά, οι φακές έχουν σχετικά λίγο μαλακώσει, έτσι, ναι. έχουν απορροφήσει το νερό και το πουργούρι σχεδόν είναι και έτοιμο, okay. δηλαδή. Λοιπόν. Okay, we put a little bit salt, mm-hmm. one spoon, teaspoon, yes. just salt. It's up to you, Mr. Yes, Fanny, after the we, yeah. we can a little paprika. Paprika. And if you want, we can put some spice. Chili. Yes, if some people some people like spices. Okay. And a little bit olive oil. Bravo. It's all right. Okay. And we cut walnuts. Okay, walnuts and... We cut a mm-hmm. little bit like this. Not very small. Just a little bit, not too much? Not too much, yes. Okay. Little bit, just to give aroma mm-hmm. for the food, to be aromatic. Usually you do this food, this recipe, not only you, in your country, the people like yes, this? There is a lot of kind of pasostolma. Mm-hmm. Everybody doing sometimes their way. Mm-hmm. I like this way, it's mm-hmm. very healthy. This I heard somewhere they put also more beans, dry beans. Yes, and if you want. If you but want. But that, it's for some people, it's a little bit heavy. Okay. Yes. Mm-hmm. Okay. Very nice. Oh, we cut them. Only these walnuts? Yes, it's okay. Okay. It's enough. We cut them. Onion. Ωραία. Και parsley, maitano. Yes. Okay. When you come in Cyprus, and of course you didn't know anything about the food, about the
no, culture, power, no, anything? I was learning all the time from my mom. Ah, so she you you have something in your mind, yes, that is too easy for you to come. Very nice. Mm-hmm. Your mom was here? No, no, she was in Armenia when mm-hmm. I came here. Mm-hmm. She's passed away, she's not alive, but mm-hmm. I always, when I was small, I was learning from mm-hmm. her, you know. Here in Cyprus, also, I mean. I tell you something, there is a genetic memory. Yes. It comes many, many years, centuries, it stay in your memory. You know, sometimes I surprise from where I know this all. Ah. This comes from grandmothers. Yeah, yeah. Bravo. Yeah, that's okay. True. I believe that kind of thing. Do the Cypriots like your food? Very much. Very much, eh? Yes. So you cook for friends often? Yes. She's they happy. Love yes. my food. They love my food. Because I offer very healthy. I don't use something extra, you know. It's nice. It's okay. This one, it's all right. Okay. Lipo. Put you inside. Put this, and yes. Do you want to cut the parsley? I cut parsley. Cut, please. Okay. I know you're professional. Ah, yeah? Yes. Okay. It's not only that I'm professional, it's just I make every night exercise at home. And also, when men doing the food, is it too much? No, it's okay. It's okay. Okay. The men, what did you say? They say food from the men's hands is more tasty. Ακούσατε, ναι. Ωραία. So, don't say more about this, no. Because we have problems with no. the men. Κυρία Κουτσελίνη, βλέπουμε τώρα έτσι εδώ παρέα ότι ο σεφ, το δημοφιλής μας και ο μυρός μας σεφ Χρήστος, έχει να κάνει με τη γαστρονομία, με τη μαγειρική. Η δική σας άποψη ποια είναι όσον αφορά και την εκπομπή, αλλά και γενικά για τη γαστρονομία και κατά πόσο μπορεί να φέρει τον κόσμο πιο yeah. κοντά, ασχέτως αν είναι από Κύπρο, από κάποια τρίτη χώρα που είναι εδώ στην Κύπρο. Οπωσδήποτε οι γαστρονομικές συνταγές είναι πολύ δημοφιλείς και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν επισκεφτόμαστε μια χώρα, τη μυρίζουμε και τη γευόμαστε. Για να εξοικειωθούμε ακριβώς με το περιβάλλον. Επομένως, ναι, η διατροφή βοηθά στο να εξοικειωθείς με το περιβάλλον και ταυτόχρονα να γνωρίσεις κάτι από την κουλτούρα της χώρας στην οποία επισκέπτεσαι. Από την άλλη, πρέπει να ξέρουμε ότι οι αρμενικές παροικίες ολόκληρων των κόσμων είναι τόσες πολλές σε κάθε χώρα. Οι Αρμένοι που κατοικούν στις παροικίες είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που κατοικούν στην ίδια την Αρμενία. Επομένως, έχουν πολλιάσει και έχουν πολλιαστεί πολυπολιτισμικά. Μέσα από σχεδόν όλες τις χώρες. Και η Κύπρος mm-hmm. πραγματικά είναι έτσι αρκετά πολυπολιτιστική, πολιτισμική κοινωνία. Έχει ανθρώπους από αρκετές χώρες. Δεν είναι έτσι, mm-hmm. νομίζω, mm-hmm. μη νεαρή ηλικία, mm-hmm. αλλά πιστεύω ότι αρκετά χρόνια πριν mm-hmm. δεν ήταν τόσο έντονη η ύπαρξη αυτών των ατόμων από τόσες πολλές χώρες. Σίγουρα. Και όμως πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει και στην ένταξη τους στην κυπριακή κοινωνία το να γίνει κάποια ανταλλαγή είτε γαστρονομίας είτε του πολιτισμού από και από διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στην Κύπρο για αυτές τις χώρες. Ασφαλώς, η πολυπολιτισμική κοινωνία είναι χαρακτηριστικό και της Κύπρου τα τελευταία 25 χρόνια, το ίδιο και της Ευρώπης ολόκληρης. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, ναι, να γνωρίζουμε και να γνωριζόμαστε με όλους τους πολιτισμούς. Ασφαλώς δεν σταματούμε ποτέ στην διατροφή. Από εκεί και πέρα όμως έχουν την ευκαιρία οι λαοί που επισκέπτονται και τους επισκεπτόμαστε μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και εκπαιδευτική. Σήμερα στα σχολεία μας φοιτούν πάρα πολλά παιδιά από άλλες χώρες. Είναι ευκαιρία ακριβώς να εξοικειωθούμε μαζί τους και σίγουρα το να γευτούμε άλλες γεύσεις είναι mm-hmm. πολύ σημαντικό σε αυτή την πρώτη επικοινωνία τουλάχιστον που έχουμε με τις άλλες χώρες. Πολύ ωραία. Να πούμε και εμείς ότι ο Άγγιος Χρήστος τώρα αρχίζει να τυλιγούμε τις τολμάδες μας. Mm-hmm. Πρέπει να αναφέρω και σε αυτό κάτι και να πάμε στους τολμάδες ότι θα έχουμε και την εκδήλωση 23 του Ιουνίου στο Παρκό Ακροπολίου, που είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε τώρα, που είναι μια εκδήλωση και με φαγητό και με ποτό και πολιτισμό. Και είναι ευκαιρία και για μας και για όλους τους άλλους να έρθουν και να δώσουν το παρόν τους και να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και από κοντά
τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα το οποίο κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν τον σκοπό και θεωρώ ότι ακριβώς η επίσκεψη γαστρονομική από τόσες χώρες στην Κύπρο έχει διπλόν, θα έλεγα, όφελος και από τη μια γνωρίζουμε καλύτερα τις συνήθειες τους, τις διατροφικές, αλλά από την άλλη δίνουμε την ευκαιρία και στις ξένες κουλτούρες να επιδείξουν κάτι από τη δική τους κουλτούρα. Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα είναι, δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση και στα δύο μέρη, και σε αυτούς που δέχονται και σε αυτούς που προσφέρουν. Και είναι χαρακτηριστικό μιας, θα έλεγα, εξοικειωμένης πολυπολιτισμικής κοινωνίας και να δέχεται και να παίρνει από τους άλλους. Αλλά και την ικανοποίηση που δίνει στο ότι τους προσφέρει βήμα για να παρουσιάσουν τη δική τους κουλτούρα. Ωραία, ανυπομονώ και εγώ για πάρα πολύ για τις 23 του Ιουνίου. Έλα, Χρήστο μου, σε καθυστέρησα, αλλά ήρθαμε. Δεν πειράζει, απλά εδώ έχουμε προσθέσει μέσα, το είδατε φυσικά, με καλά τα παιδιά μας το ήξανε, βάλαμε τον ντοματοπολτό, λίγο νερό ακόμα, αλάτι το δοκιμάσαμε και πιπέρι. Και είναι, συγγνώμη, έτοιμο. Τώρα, τα φύλλα μας είναι έτοιμα, έχει αφαιρέσει το σκληρό μέρος η κυρία Αλβάρτ εδώ και τώρα είναι έτοιμη να τη λήξει. Θα τη λήξουμε. Μπράβο. Ας το δούμε πρώτα και να σου πω. We put two spoon. Ah, you make indorma. Yes, this have to be a little bit bigger sizes, okay. Like this. You see, you see, like this, and this is bravo. Ready. And you put, and you it put like this in a casserole. Yes. Okay. Λοιπόν, ωραία, το βλέπουμε. Two. Δύο, έτσι. Yes. Καλά γεμάτες κουταλιές, το κλείνει δεξιά-αριστερά. Κανονικά κάποιος θα έλεγε μπορεί να το κάνει και στο πιάτο όπως συνήθως κάνουμε. Η κυρία Αλβάρτ έχει συνηθίσει να το κάνει στο με χέρι. Το χέρι και τελείως. How about the vine leaves? You take in your hand or you put it on the plate? Βλέπεις ότι... And you would fold it the same way? My mom was doing the same, that's why I learned, yes. And it's easier for you to do this instead of putting it. Μπράβο. Nice big dolma. Wow, wow, wow. You eat one, that's enough. That's enough. It's enough to... Yes. For you, maybe. Yes. And the, for you, maybe. Yes. This dolma, this you eat in cold way, not hot. Not cold hot. Way. Have to be cold. Ah, okay. If it's hot, it breaks down, but it's need to eat cold. It cuts, doesn't break. You hold but your finger like this. It's not. Right. We fill the casserole, whatever we have, now. And we put on the fire again with a little bit of water, isn't it? Yes. No stock, no nothing. You have to put top one small plate, yes, not to be as open. We do for the stamp leaves. Okay. Λοιπόν, εμείς νομίζω μέχρι να το κάνουμε και το βάλουμε στη φωτιά με λίγο νερά και να ψήνεται. Πρέπει μια μικρή ανάσα να πάρουμε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε πίσω. Βέβαια, για να ετοιμάσουμε και άλλα πράγματα. Και επιστρέψαμε, φίλοι και φίλες, εδώ στην Κουζίνα Χωρίς Σύνορα με την κυρία Κουτσελίνη και την κυρία Αλβάρτ και τον Χρήστο Χριστοδούλου και δύο πανέμορφα πιάτα από την Αρμενία. Μάλιστα. Και την Ανδριανή, φυσικά. Μην ξεχνάμε. Και με εμένα. Λοιπόν, λοιπόν Ανδριανή μου, είναι γεγονός ότι έχουμε βάλει τους ντολμάδες μας μέσα και ψήνονται. Αλλά να παραλάβουμε ακόμη μια φορά τη γέμιση για να την εμπεδώσουμε, γιατί καμιά φορά μπορεί να το βρίσκουμε στο Facebook, όπως είπαμε. Μπορεί να στο είναι σελίδα. Στη σελίδα, όπου παντού εδώ, αλλά κάποια στιγμή να δείτε από με τα λόγια μας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χάσουμε. Αν δεν μας βγήκε εικονικά έτσι στη μνήμη. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε βάλει στην αρχή ένα φλιτζάνι φακές και ένα φλιτζάνι πουργούρι. Καταλαβαίνεις, έτσι. Yes, ωραία. Καταλαβαίνω, ναι. Λοιπόν, τα βάλαμε σε μια λεκάνη και προσθέσαμε νερό τόσο ώστε να καλυφτούν και το αφήσαμε εκεί ζεστό νερό να καλυφτούν και να απορροφηθεί από τα υλικά αυτά. Μιλάμε για λίγα λεπτά. Μετά είχαμε προσθέσει κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Okay. Είχαμε προσθέσει, θυμάμαι. Yes. Λοιπόν, μαϊντανό ψιλοκομμένο μέσα, κρεμμύδι. Ένα μέτριο κρεμμύδι, μια ματσάκι μαϊντανό. Είχαμε βάλει δύο κουταλιές της σούπας ντοματοπολτό μέσα, ένα κουταλάκι πάπρικα, κλικιά, και, λίγο αλάτι. Βάλαμε και λίγο μπιμπέρι μεταξύ μας, εντάξει, δεν ξέρω το είδατε, αλλά βάλαμε μαζί. Μας αρέσει το μπιμπέρι. Λοιπόν, και λίγο νεράκι ακόμα, απλά για να δημιουργηθεί μια υγρασία μαζί με λίγο ελαιόλαδο. Και το ανακατέψαμε όλο αυτό εδώ. Yes. Έτσι, ωραίο, μυρωδάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Yeah. Μετά, αφού μπαλακώσαμε τα φύλλα από το
λάχανα από το κραμπί. Τα πήραμε, αφαιρέσαμε τα σκληρά μέρη και θα τυλίξαμε ντολμάδες, ωραίες ντολμάδες μεγάλες, δύο κουταλιές παρακαλώ, συμπόλικο, συμπόλικη γέμιση μέσα, κλειστό και τα βάλαμε εδώ μαζί με λίγο νερό και λίγο ελαιόλαδο. Χαμηλά το... τη φωτιά μας και ψήνεται σιγά σιγά. Όλα τα υλικά είναι ψημένα. Η ουσία είναι να απορροφήσουν, να δέσουν όλες οι γεύσεις μαζί, να μαλακώσει καλά το λάχανο, το κραμπί και τελείωσε. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη μας συνταγή που είναι Gingalohats. Yes, very traditional. Τι σημαίνει αυτό? Gingalohats, Gingal, it's mean, it's herbs. In Armenian traditional way, this is Nagorno-Karabakh people language. It's like Armenian, but it's... very deep traditional way. Okay. It's gingalo, it's herbs. Herbs. Right. Hot, it's bread. Ah. Yes. We put fresh herbs in bread. Bravo. We do now. And we don't cook, we just steam. Ah. Yeah. In 2-3 minutes. 2-3 minutes. That's very healthy. We'll see. So. Να δούμε τα υλικά όμως που θα χρησιμοποιήσει τώρα η κυρία Αλβάρντ για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη ακούγεται συνταγή. Και θα τα πούμε έτσι όμορφα και ωραία. Είναι πολύ 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 ωραία και εύκολα τα υλικά, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, εδώ θα χρειαστούμε νερό και αλεύρι και λίγο αλάτι για να φτιάξουμε τη ζύμη. Την δε ποσότητα, επειδή πολλές φορές λέμε όσο νερό ή όσο αλεύρι χρειαστεί, θα το δούμε σε λίγο. Μετά θα χρειαστούμε λίγο ελαιόλαδο και διάφορα πράσινα λαχανικά φύλλα, όπως ρόκα, κόλιανδρο, μαϊτανό, σπανάκι. Βρήκαμε και λίγο δυόσμο και μου είπε να βάλουμε και λίγο δυόσμο. Βρήκαμε και το πράσινο μέρος από κρεμμύδια φρέσκα, το πράσινο μόνο, μέσα. Και οτιδήποτε άλλο νομίζετε, τουλάχιστον πάνω σε αυτό το επίπεδο, λαχανικά, φύλλα, έτσι. Εμείς αυτά επιλέξαμε, αυτά έχουμε και έτσι θα το κάνουμε αυτό. Yes. Okay. Εύκολα τα υλικά, δεν είναι κάτι το δύσκολο. Θα δούμε στη συνέχεια μαζί με την κυρία Αλβάρντ πώς θα το κάνει. Καταρχήν θα πρέπει... You have to do the zimi. Okay. Okay. We need and one cup I will of water. Cut the yes. vegetables. Okay. I need water. Please. Ωραία. Do you need some gloves? I need gloves and I need lady. Και λάδι, okay. αυτό το λάδι. Yes. Ναι, εδώ. Okay. Και θα σου φέρω και γάντια. I have medium size, thank okay? you very much. Yes. Please. Thank you. Λοιπόν. Εγώ θα πάρω λίγα απ' όλα, yes, δεν λίγο. Θα κάνουμε, γι' αυτό γράψαμε στη συνταγή πάνω, μάλλον το γράψε χωρίς ποσότητες, διότι εξαρτάται και πόσα θα κάνετε, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ποσότητα. Εγώ διαλέγω λίγα απ' όλα, σπανάκι, τέλειο, και επίσης φύλλα από κρεμμύδι. Και θα τα κόψω όπως μου έχει πει τουλάχιστον η κυρία Αλβάρντ. Very, very small. Very small piece, very thin. Εντάξει. Yes. Ωραία. Άρα, όταν υπάρχουν δύο στην κουζίνα, αντιλαμβάνεστε ότι κάνουν πιο εύκολη δουλειά. Είναι δύο μια ομάδα, τέσσερα έτσι. Μαχαιριά. Ναι. 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 Τέσσερα χέρια. Ωραία. Και θα το κόψω εγώ. Θέλεις βοήθεια, κυρία Αλβάρντ? No. Όχι. Here is okay. Λοιπόν, βλέπετε πρώτα, κυρία Αλβάρντ, πώς κάνει τη ζύμη, που είναι πανεύκολη. Yes. Και βλέπουμε μετά. Little salt, little olive oil, water and I do just... Και το Μάλιστα. ριζιάζουμε που λέμε στα κυπριακά, σωστά. Συγγνώμη. Το ριζιάζουμε που λέμε στα κυπριακά. Ναι, αλλά το ρίζωμα είναι διαφορετικό, δεν είναι αυτό που κάνει η κυρία Αλβάρντ τώρα. Τώρα αρχίζει κάνει τη ζύμη της η γυναίκα που yes. βλέπω. Και έχεις βάλει μέσα και λάδι. Yes. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα και λίγο λάδι. Για να δούμε τι ωραίο και εύκολο ψωμί, να το πω έτσι, θα κάνουμε σήμερα. Εγώ έχω νιώσει έτσι τις μυρωδιές από τα λαχανικά εδώ. Έτσι ωραία φρέσκα. Mm-hmm. Και το κολιάντρο και η ρόκα, εντάξει τόσο πολύ όσο το δυόζω μαζί, αλλά και το φρέσκο κρεμμύδι. Δεν θα κάνουμε και πάρα πολλές, απλά είναι για να δείξουμε και τον τρόπο που γίνονται. Ωραία. Πολύ όμορφα. Mm-hmm.
Και μετά. You can put the greens here. Ωραία. Θα τα βάλουμε όλα εδώ σε μια λεκάνη. Mm-hmm. Ωραία. Okay. We have to put now what? The bread, Zimi, is there. What do you need? To put there, to open. Yes, please. Yeah. Thank you. I help you with this. Mm-hmm. Thank you. Λοιπόν, This is, you see? Mm-hmm. It's soft. Soft. I need little αλεύρι. Λίγο αλεύρι να σου βάλω κι άλλο. Mm-hmm. Κυρία Κουτσελίνη, έτσι θέλουμε έτσι, είχαμε πει το διαλύματα και να προσθέσουμε ακόμη κάτι στις γνώσεις που έχετε. Πέστε μας για την Αρμενία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασφαλώς βλέπουμε σήμερα ως μια τρίτη χώρα εδώ στο πρόγραμμα μας. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες που παρακολουθούμε στο πρόγραμμα ή και με τους άλλους κατοίκους των άλλων χωρών, οι Αρμένοι στην Κύπρο είναι μια πολύ επικοδομητικά ενσωματωμένη κοινότητα με μακρύς δεσμούς πολιτιστικούς και ιστορικούς με την κυπριακή κοινωνία και ασφαλώς αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι δεν είναι πολιτιστικά, πολιτικά, κοινωνικά στην ίδια ακριβώς θέση που είναι οι οποιασδήποτε άλλες τρίτες χώρες σε σχέση με την Κύπρο. Mm-hmm. Ωραία που το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Ναι. Βέβαια. Χρήστο μου, πες μου, ελέγχεις τη Ζήμη. Λοιπόν, τι ελέγχεις? Η Ζήμη εδώ την έφτιαξε η φίλη μας η Αλβάρντ, η οποία, κοίταξε, είναι τόσο μαλακιά. Yes. Αλλά την κάλυψε με αλεύρι, μπολικό αλεύρι. Yes. Και είναι έτοιμη να την ανοίξουμε στην ουσία. Εντάξει, λοιπόν. After, mm-hmm. we cut small pieces. Α. You see? Okay. So actually, you do a soft touch. It's not hard. Yes, it has to be very soft. Uh-huh. Okay, we leave like this. I think that this is that you can push it with your hands to open. Also, but mm-hmm. it's not, how to say, the wooden... The plastic. Okay. We need that. It's more professional. So with this small quantity of flour, you did five pieces of five smaller... Pieces. Μπράβο. Εδώ είναι το στρογγυλό. Το είχα κρυμμένο εδώ δίπλα, πίσω. Το έκρυψα εδώ. Είναι πολύ νωρίς να το χρησιμοποιήσεις αυτό, να το κρύβεις. Λες, να το φυλάξω λίγο χρόνια μετά. We do like this. Α, σε πιο μικρά μπαλάκια. You see, this is the way how my mom was doing. You see? It's, I remember always. You see? Μπράβο. Okay. This, and after you take one, and you open. Please. It's heavy, huh? It's okay. It's not necessary to push it because no, it's heavy. It's all right. So you make actually as round shapes, isn't it? Yes, round shapes. All right. Mm-hmm. Bring the greens. Greens. It's here. Okay. You must put little bit salt here. Salt. Little bit. Little bit olive oil. Let's see. Yes. One spoon, please. Yes. Thank you. Yes. Let's see. This bread, Gingalo hat, it's full of oxygen. It's very, very healthy for everybody. For everybody. Because if you eat one, you don't eat other food. You don't need. Your body just avoid the food, doesn't want. Yes. Because it's full of vitamins inside. And your organism just doesn't want food. That's great. Okay, this is good for, it's not good for us anyway. It's very good. Is it? Yes. Okay. And we will close, look how we close. If I come to your shop and eat one of these, it's not necessary to eat anything else. No. Are you sure? You have to eat either Gingalo hats, either lahmacun, or something, or kebab, Armenian. And we close like this, the food, you see? Nah, like... Okay. Bravo. Very easy. Nice. Okay. And when it's closed, we press like this. Bravo. Again, we take the. Και μετά. Είναι έτοιμο. Yes. Είναι ready. It's ready. To cook. Got to be hot. Very hot.
Yes. It's hot. Can we put just to brush a little olive oil? No, nothing. Olive oil, nothing. Nothing. Just we take olive out and we put like this. Do you know how called in Cyprus this style of cooking? No. No? No. We have our purekia, the sagi. Ah. Sagi is a iron stick pan, okay, without oil, without anything, and we put the pureki filled with halloumi, okay, nice, and we cook it like this. Yes, must be so, very nice. Είναι αυτό που λέω τώρα εδώ, γιατί από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη, αν υπάρχει έτσι, ενδεχόμενο να υπάρχει άκρη, από το ένα σημείο στο άλλο, τέλος πάντων, λίγο πολύ όλοι έχουμε κάποιες παραδόσεις που μας δένουν σε πολλά πράγματα. Πάρτε από αραβικές χώρες που γνωρίζουμε περίπου εμείς, είμαστε κοντά. Πάρτε Ευρώπη, υπάρχουν τέτοιες παραδόσεις με το ψήσιμο. Πάρτε Αφρική, υπάρχουν. Πάρτε Αμερική, υπάρχουν. Δηλαδή το ψήσιμο, απλά ο κάθε λαός το έχει με την δική του ονομασία. Ναι. Έτσι. Πρέπει να το έχει σημαντώσει και λίγο διαφορετικά, αλλά όλα ξεκινούν από μια φωτιά που 3-4 πράγματα μπορεί να είναι. Πώς αλλιώς να. Έτσι είναι. Σωστά. Είναι εντυπωσιακό όμως, γιατί όλοι πενεύονται ή πενεύονται. Το χαίρονται και τους αρέσει. Το χαρακτηρίζουν σαν κάτι δικό τους, αλλά είναι όλα δικά μας. Έτσι. Τον τζουγουρί. Λοιπόν, ωραία. Εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Θα το βάλω εδώ αυτό και αυτό. Κύριε Κουτσιλίνη, εσείς τι ανυπομονείτε περισσότερο, δοκιμάσετε το ψωμάκι ή το βάσος τόλμα? Δεν έχω δοκιμάσει κανένα από τα δύο. Και την υπομονείτε και τα δύο εξής ανυπομονείτε. Ναι, ναι, δεν έχω. Εγώ γιατί είμαι λατρής του ψωμιού, νομίζω θα πω πρώτα στο. Στο τελευταίο. Ναι, στο τελευταίο μάλλον. Ωραία. Χρήστο μου, τι ανυπομονείς να γευτείς παρά περισσότερο? Παρόμοια μου αρέσουν και τα δυο, αλλά αυτό το ψήσιμο είναι αυτό που λέω προηγουμένως, μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό ακόμα και το δικό μας το πουρέκι της σάτζης ή η πίτα της σάτζης, όλα αυτά, μου αρέσουν ιδιαίτερα. Είναι η μυρωδιά αυτού του κάψιμου της ζύμης, που τους αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά. Και πιστεύω όλα αυτά τα μυρωδικά που έχει βάλει η Alvard μέσα, όλα αυτά, είναι εξαιρετικό. Διότι, σας λέω, και εμείς έχουμε κάτι παρόμοιο, ακόμα και με λαχανικά. Η γιαγιά μου, η μακαρίτισσα, έκοβε το σπανάκι, το έτριβε στα χέρια της, δεν το έψινε, έτσι. Έβαζε ρύζι, αλάτι και μπόλικο πιπέρι, μαύρο πιπέρι σπασμένο μέσα. Το έκανε περίπου έτσι και το έψινε στο σάτζι, έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ίσως εμείς δεν τα κάνουμε πλέον κακώς ή δεν τα έχουμε μάθει κακώς, και όμως μας εντυπωσιάζουν πράγματα που κάνουν οι φίλοι μας και καλά το κάνουν, που διατηρούν την παράδοσή τους. Αυτά είναι πολύ παραδοσιακά πράγματα και τα συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Πάντως, σεφ μου, αλήθεια, δεν σε έχω, δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ μου, εσένα ποιος σε μάθα να μαγειρεύεις? Ρωτάω όλους και εσένα δεν σε έχω ρωτήσει. Σχολείο. Να σου πω κάτι. Πιστεύω στη μαγειρική, όπως όλοι μας, δεν είναι και να πας σχολείο για να μάθεις να μαγειρεύεις. Ξέρετε, τι θα μαγειρεύεις, τι θέλεις να μαγειρεύεις. Τώρα υπάρχει και η μοντέρνα κουζίνα, αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν άλλες τεχνικές. Μιλάμε για άλλα επίπεδα. Όμως αυτό το καλό μαγειρεμένο φαγητό βγαίνει, όπως είπαμε και προηγουμένως, από την ψυχή. Άρα, αν σ' αρέσει κάτι, όχι για να το φας, για να το δημιουργήσεις, να το φτιάξεις, τότε δεν θεωρείσαι ο σεφ ή η σεφ ή όλα αυτά καλός μάγειρας, ωραίος μάγειρας που αγαπά το φαγητό. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν για κάποιους άλλους λόγους, στη σύγχρονη λέω εποχή που έχουμε βάλει πολλά πράγματα μέσα, αυτό είναι άλλο επίπεδο μαγειρικής, ένα άλλο πράγμα μαγειρικής. Γι' αυτό και εγώ όταν είδα για πρώτη φορά, ένιωσα μα πραγματικά τι θα πει μαγειρική, τότε μου άγγιξε την καρδιά. Αρχίζει να ξεκινάει η αγάπη σου για αυτή. Και αυτά που κάνουμε τώρα και όλοι μαζί, νιώθω ότι είναι από τις περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά είναι εξαιρετικός. Δηλαδή, παίρνουμε πολλές γνώσεις και πράγματα. Λοιπόν, Alvard, this is almost ready. This is a little bit red. Yes, sure. Don't worry. In a few minutes, we'll see that it's going to be ready. Okay. Let's check this. I take one spoon. That's almost. It's better to leave it for actually
for some more time, minutes, isn't That's it? True, yeah. To be soft, of the course. Cabbage and everything. But I want just to see, or not only me, all of us, bravo, to see the cabbage. Look, it's almost already. Yeah. Okay, so if now, for example, switch off the fire, yes. Okay, of course we can leave it, isn't it? Covered. Yes. Like this. True. Over here for 15 minutes. 15 minutes, yes. Taxi. Correct. And everything's going to be ready. Yes. But you told us that if you have to be cold. Cold. You eat yes. it cold. Cold. And believe me, it's nice cold. Yes. If it's cold, it breaks if you cut. Yes. It's cold way, it doesn't break. Doesn't break. Είναι και πιο δροσιστικό, νομίζω, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστεύω τότε να δούμε ακόμα μια φορά τη συνταγή. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Λοιπόν, έχουμε, να πάμε να δούμε ακόμα μια φορά τη συνταγή και τι δύο, αν θέλετε, τη μια από τι δύο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα επιστρέψουμε στο τραπέζι μας να τα δοκιμάσουμε. Και επιστρέφουμε, σεφ μου, λοιπόν, και αγαπημένοι φίλοι και φίλες από σπίτι, και είμαστε έτοιμοι να γευτούμε τα δύο υπέροχα πιάτα. Η Αλβάρτ δημιούργησε. Δημιούργησε. Άρα είναι πρέπει... καλλιτέχνης και πράγματι δημιούργησε. Αφού είπε ότι είναι καλλιτέχνης. Σε όλα. Σε όλα. Μπράβο. Λοιπόν, αν και τρώγονται κρύα, μας είπε η κυρία Αλβάρτ. Yes. Και με το χέρι τρώγονται, δηλαδή, ή με το πυρούνι. Με το χέρι. Έτσι μεγάλο, με το χέρι. Yes, you have to feel aroma of your finger. This is very important. Ωραία. Λοιπόν, έτσι θα κάνουμε τώρα. Είναι πολύ ζεστά, θα σπάσουν. Αλλά ένα-δυο λεπτά για να πούμε τις ευχαριστίες μας. Καλεσμένες. Πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κουτσιλίνη. Την πολύ καλή τέχνηδα μας. Βέβαια. Ζωγραφίζει, μαγειρεύει, ράβει και τραγουδά. Και θα μας πει και ένα κομματάκι έτσι φεύγοντα. Να δούμε έτσι από όλες τις πλευρές του artistic φλέβας που έχει η κυρία Αλβάρτ. Τέλεια. Και σας ευχαριστούμε, κυρία Κουτσιλίνη, που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Δική μου η ευχαρίστηση. Και θα γευτούμε έτσι τα παρέα τα πιάτα, να δούμε πράγματι θα τα φτιάξουμε σπίτι που δεν έχω αμφιβολία. Ναι, ναι, ναι. Και να πω ένα τελευταίο ότι το κονιάκι εκεί ναι, δεν το είχαμε μου έχει πει η φίλη μου ότι it's όταν for πίνεις... It's for your studio, cognac. Oh, thank you, Miss Alvard. Και if you drink, you said once a day. Once a day for lunch and one Cuban cigar, you will be 100 years life. Μην πεις να το δοκιμάσεις τώρα. Θα το δοκιμά... Έχεις την αφορμή να δοκιμάσεις. Πέρασε το μεσημέρι. Αύριο. Ωραία. Να θυμίσουμε και τους φίλους από το σπίτι για το event που έχουμε 23 του Ιούνιου στο Πάρκο Ακρόπολης. Από τις 7.30 το βράδυ μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Βλέπουμε και τώρα την πρόσκληση. Είναι καταρχήν εκδήλωση στα παρουσιαστικά καλλιτεχνικό πρόγραμμα από υπήκοου τρίτων χωρών. Ενώ θα λειτουργούν περίπτερα τα οποία θα προσφέρουν εδέσματα από τρίτες χώρες. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για το κοινό και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και σας περιμένουμε όλους εκεί να χαρείτε μαζί μας την εκδήλωσή μας. Και να θυμίσουμε φεύγοντας ότι η εκπομπή συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εμείς απολαύσουμε τώρα τα πιάτα μας. Εγώ θα πω πρώτα στο ψωμάκι και τραγουδώντας όμως. Τραγουδώντας βέβαια. So we'll enjoy the song as we go. Okay, please. Thank you very much. Because it's a 100 year century of the genocide of Armenian people, I will do one Armenian song
Its composer was Komitas. He died after genocide situation. He came crazy because of his people. He saw all of the suffering, but he wrote the great songs. I will sing it. Is a bird who was people was waiting from this bird the news from their country, from their motherlands. Okay. Okay. Что-то видно.